η Κωνσταντινούπολη, έδρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Σουλτάνου. Για τον άλλοτε πανίσχυρο ανώτατο άρχοντα, τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Ο Σουλτάνος δεν αποτελεί παρά το θρησκευτικό μόνο σύμβολο των Τούρκων. Τον Μάρτιο, η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους συμμάχους. Κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος. Η τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου πλειοψηφούν οι εθνικιστές, διαλύεται. Πολλοί βουλευτές εξορίζονται στη Μάλτα. Άλλοι φυγαδεύονται κρυφά. Οι δυνάμεις της Αντάντ διορίζουν νέον αγγλόφιλο βεζίρι. Ο Κεμάλ καταδικάζεται ερήμην σε θάνατο και το κίνημά του κηρύσσεται αιρετικό. Ο νέος βεζίρης υπαγορεύει την εκτέλεση της απόφασης ως ιερό καθήκον κάθε μουσουλμάνου. Το τουρκικό στοιχείο διχάζεται. Από τη μία πλευρά ο στρατός του Χαλίφη, που συγκροτείται για την εξόντωση των αιρετικών του Κεμάλ και υποστηρίζεται από τους Αγγλογάλους. Από την άλλη, οι εθνικιστές, που ξέροντας την θρησκευτική επιρροή του Σουλτάνου στο λαό, δεν μιλούν ανοιχτά εναντίον του. Διακηρύσουν μόνο πως είναι εχμάλωτος των ξένων και δέσμιος των συμφερόντων τους. Σε άλλη εθνοσυνέλευση που συγκαλούν στην Άγκυρα, εκλέγουν προσωρινή κυβέρνηση με πρόεδρο τον Κεμάλ. Η Αντάντ διαπιστώνει πως η υπογραφή του Σουλτάνου δεν αποτελεί πια εγγύηση σε μια συμφωνία. Πραγματικός εκφραστής των Τούρκων είναι ο Κεμάλ.